Φίλες και φίλοι, καλή χρονιά. Είστε συντονισμένοι στην Ελεύθερη Ερτόπεν. Ακούτε την εκπομπή Ραδιο Παντιέρα. Τον ηχορυθμίζει ο Σάκης Θεοδωρόπουλος. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Ξηρουδάκης. Συζητάμε σήμερα με την εκπαιδευτικό Μαρία Ουζούνη, συγγραφέα του βιβλίου «Η Καρό Βαλίτσα» και με τον γραφίστα Κώστα Λεγάκη από τις εκδόσεις των Συναδέλφων. Ο Κώστας Λεγάκης από τις εκδόσεις των Συναδέλφων είχε την καλοσύνη να προσφέρει δύο βιβλία για τα οποία στην εκπομπή μας, στους ακροατές μας, και θα ακολουθήσει μια κλήρωση. Μπορείτε να συμμετάσχετε σε αυτή την κλήρωση στέλνοντας ένα SMS που κοστίζει 25 λεπτά του ευρώ. Ταυτόχρονα ενισχύετε και την προσπάθεια της Ερτόπεν. Η διαδικασία είναι απλή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, το κεφαλαίο γράμμα P, αφήνετε ένα κενό, γράφετε τη λέξη βιβλίο και το ονοματεπώνυμο και το αποστέλλετε στο 54045. 1, P, κενό, το μήνυμα και, τη λέξη βιβλίο, το ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54045. Μαρία, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Διάβασα εδώ στο βιογραφικό σου ότι μεταξύ των άλλων έχεις συμμετάσχει στην ερευνητική εργασία για τη μετανάστευση και στην έκδοση του βιβλίου «Θεματοφύλακες των αναμνήσεων» της Βασιλικής Κωνσταντινίδου στο Σαν Πάουλο της Βραζιλίας. Θέλεις να μας πεις μερικά πράγματα για αυτή την έρευνα, για αυτή τη μελέτη? Ναι, είχα την ευκαιρία με την συνεργασία με την Βασιλική. Mm-hmm. Η Βασιλική εκείνη την περίοδο, μάλλον να το πω, να ξεκινήσω έτσι, έκανε μια έρευνα για την ιστορία της ελληνικής κοινότητας στο Σαν Πάολο και με βοήθησε έτσι, μου ζητήθηκε από μένα να γίνει, να υπάρχει ένα ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο όθησε αυτούς τους ανθρώπους να φύγουν, να εγκαταλείψουν την γενέθλια γη τους. Και έτσι άρχισα, ας πούμε, και να ερευνώ, να κάνω μια έρευνα και για τον Εμφύλιο και να γνωρίσω από κοντά τις ιστορίες αυτών των ανθρώπων, να ταυτοποιήσω πρόσωπα και ιστορίες. Η ευλογή μου λοιπόν ήταν κάπως άμεση, και αν για τις ανάγκες του βιβλίου αρκούσε μια έτσι παράθεση ημερομηνιών και γεγονότων που προηγήθηκαν ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και ο εμφύλιος, στη συνέχεια για την Καρό Βαλίτσα βέβαια έπρεπε να γίνει μεγαλύτερη έτσι πιο βαθιά έρευνα για να μπορούν και οι δικοί μου ήρωες να βρουν το ζωτικό τους χώρο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω το δημοσιογράφο και ιστορικό Τάσο Κωστόπουλο, ο οποίος μου προσέφερε υλικό από το προσωπικό του αρχείο για τον, σχετικά με τον Εμφύλιο, και με βοήθησε, ας πούμε, σημαντικά. Και επίσης τη Βασιλική Κωνσταντινίδου, παρόλο που ζει στη Βραζιλία, θα έχει την ευκαιρία να το ακούσει. Μπορεί να το ακούσει διαδικτυακά. Ναι. Από το www.ertopen.com. Ωραία. Άλλωστε, συγγνώμη που διακόπτω, άλλωστε θα αναρτηθεί η εκπομπή ολόκληρη και στον ιστότοπο pandiera.gr. Ωραία, οπότε θα την ενημερώσω για να ακούσει. Αυτά έτσι. Και βέβαια ήθελα να πω μερικά πράγματα και μέσα στο βιβλίο, που υπάρχουν πολλά πρόσωπα, υπάρχουν πολλές καταστάσεις, υπάρχουν πολλές ιστορικές, ας πούμε, περίοδο. Δεν θα μπορούσε βέβαια ένα βιβλίο που ένα κομμάτι του διαδραματίζεται στη Βραζιλία να μην υπάρχει ιστορία της ίδιας της Βραζιλίας. Σωστά. Σαν αναφορά, κάπως υπάρχουν, ας πούμε, κάποια έτσι, κεφάλαια, όπου και εκεί πέρα βέβαια υπάρχει η κατάκτησή της, η μετανάστευση, και ιδιαίτερα το Σάο Πάολο είναι μια πόλη η οποία μέχρι τέλος του 19ου αιώνα ήταν μια πολύ μικρή πόλη, τις αρχές του 20ου αιώνα άρχισε να εκτινάσει και να γίνεται μια μητρόπολη πλέον, έχει τρίτη μεγαλύτερη στον κόσμο και έχει φτιαχθεί κυρίως, ας πούμε, έτσι, από μετανάστες. Πολυπληθέστερη από το Ρίο, έτσι δεν είναι? Και επίσης υπάρχει και εσωτερική μετανάστευση, δηλαδή στην ίδια τη Βραζιλία υπάρχουν πάρα πολλές Βραζιλίες, και αυτή την περίοδο που η Ευρώπη, από την Ιταλία και από την Ελλάδα και από άλλες χώρες φεύγουν μαζικά με τα υπεροκειάνια κατευθύνοντα προς τη Βραζιλία, υπήρχε και εσωτερική μετανάστευση των παλιών κατοίκων από τον φτωχό βορρά, από τα βορειοανατολικά, τις βορειοανατολικές περιοχές, οι οποίες, ας πούμε, σε κάποια φορτηγά τα οποία τα φτιάχναν έτσι ιδιότυπες κατασκευές, τα Pau de Arara που τα λέγανε, ταξιδεύανε για μέρες πάνω στο κάθεσμα, σε ένα ξύλο, σε ένα πάγκο ενός φορτηγού. Μάλιστα. Υπήρχε λοιπόν μια... και αυτά. Μάλιστα, μάλιστα.
Κώστα Λεγάκη, καθώς σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος εκπομπής μας, θα ήθελα να μας πεις κάποιο τελευταίο σχόλιο και για το βιβλίο, την Καρό Βαλίτσα, της Μαρίας Σουζούνη, αλλά και για τις εκδόσεις των συναδέρφων. Μέχρι να ετοιμαστείς να μας τα πεις, να αναφέρω για άλλη μια φορά ότι είχες την ευγένεια να προσφέρεις δύο βιβλία στους ακροατές εκπομπής μας. Και ο τρόπος που μπορεί κανείς να τα συμμετάσχει στην κλήρωση που θα γίνει είναι η αποστολή ενός SMS που κοστίζει 25 λεπτά του ευρώ. Η διαδικασία είναι η εξής. Πληκτρολογούμε τον αριθμό 1, το κεφαλαίο γράμμα P, αφήνουμε ένα κενό. Στη συνέχεια γράφουμε τη λέξη βιβλίο, κατόπιν το όνομα τεπώνυμο και το αποστέλουμε στο 54045. Ο αριθμός 1, το κεφαλαίο γράμμα P, αφήνουμε ένα κενό. Η λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54045. Κώστα Λεγάκη, έχεις το λόγο. Για το βιβλίο για την Καρό Βαλίτσα, το μόνο που έχω να πω παραπάνω είναι να προτρέψω τους ακροατές να τρέξουν να το προμηθευτούν και να το διαβάσουν, γιατί είναι πραγματικά ένα καλό βιβλίο και ένα βιβλίο που σε κρατάει. Δεν κάνει κοιλιές, ας πούμε, και τέτοια πράγματα. Είναι ένα βιβλίο που διαβάζεται σχεδόν απνευστή. Έχει πολύ ενδιαφέρουσα πλοκή, αλλά και πάρα πολύ καλή γραφή. Τώρα για τις εκδόσεις των συναδέλφων, τι να πω. Δεν μ' αρέσει τα βλογάω τα γένια μου. Εγώ γενικά να πω συνολικότερα για αυτό το πράγμα που λέγεται συνεργατισμός. Επίσης να προτρέψω τους ακροατές μας. Ξέρω ότι πολλοί, πάρα πολλοί από αυτούς, και λόγω της ανεργίας, της μεγάλης ανεργίας που υπάρχει, μπορεί να ψάχνουν δουλειά, να μην βρίσκουν κτλ. Πραγματικά να κάτσουν και να σκεφτούν τη διέξοδο του συνεργατισμού. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Είναι δύσκολη εμπειρία, έτσι μην λέμε και πράγματα που δεν ισχύουν. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εμπειρία, αλλά είναι τόσο ωραία και μπορεί να δώσει διέξοδο όμως και βιοποριστική, αλλά και μπορεί να γίνει και ένας μοχλός για αυτό που μπορούμε να που λέμε κοινωνική αλλαγή, κοινωνικός μετασχηματισμός και τα λοιπά. Γι' αυτό καλό θα είναι και όσοι σκέφτονται ενδεχομένως να φύγουν και μετανάστες, γιατί υπάρχει και αυτή η τάση τελευταία, μήπως να δώσουν πρώτα τη μάχη του συνεργατισμού εδώ στην Ελλάδα πριν πάρουν το νοματιόν τους και φύγουν για τα ξένα. Την βαλίτσα. Την καρό τη βαλίτσα πριν τη φτιάξουν. Μάλιστα. Μαρία Ουζούνη, εσύ τελειώνοντας, τι θα ήθελες έτσι συνοπτικά να μας πεις? Είναι μια ωραία, έτσι, ήταν μια ωραία εμπειρία το γράψιμο. Μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια βαλίτσα και διάφορες ιστορίες, βιώματα, ιστορίες προσωπικές, ιστορίες άλλων ανθρώπων, που έχω την αίσθηση που τις βάζω μέσα σε μια βαλίτσα. Κάποια στιγμή πίζει και θα ήθελα, ας πούμε, να τις βάλω σε μια τάξη, να τις δώσω μια ζωή, να τα κάνω, ας πούμε, έτσι, μια ιστορία, μια νέα ιστορία, μια ολοκληρωμένη ιστορία. Και πάλι ευχαριστώ. Μάλιστα. Για την φιλοξενία, τον Νίκο εδώ πέρα, τον Ξυγρουδάκη, την Art Open και τις εκδόσεις των συναδέλφων. Να πούμε ότι από τις εκδόσεις των συναδέλφων για 5 λεπτά ακόμη υπάρχει δυνατότητα να συμμετάσχει κανείς στην κλήρωση που θα γίνει για τα δύο βιβλία, τα δύο αντίτυπα του βιβλίου «Η Καρό Βαλίτσα». Στέλνουμε ένα SMS που κοστίζει 25 λεπτά του ευρώ. Γράφουμε τον αριθμό 1, το κεφαλαίο γράμμα P, αφήνουμε ένα κενό, τη λέξη βιβλίο και το όνομα τεπώνυμο, το δικό μας, και το αποστέλουμε στο 54045. Να ευχαριστήσουμε τη Μαρία Ουζούνη και τον Κώστα Λεγάκη που ήταν σήμερα μαζί μας. Ήταν η εκπομπή Ράδιο Παντιέρα στο ελεύθερο ραδιόφωνο της Art Open. Στην παρουσίαση της εκπομπής ήταν ο Νίκος Ξυρουδάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Σάκης Θεοδωρόπουλος. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στην ελεύθερη συχνότητα της Art Open. Καλή χρονιά!